Φοβάται. Γιώργος ο Ταλάντζε, ρε παιδιά. Κάθισε, αγόρι μου, καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Πολύ, πολύ καλά. Α, εσύ έφυγες τώρα, ε. Ναι, έφυγα. Τους άφησες εκεί να τρώγονται κι άλλο. Ναι. Πες μου κάτι λίγο. Αρχικά, πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είσαι πάρα πολύ καλά, ναι. Δυσκολεύομαι να προσαρμοστώ. Γιατί όταν φύγατε ήταν και η βενζίνη φτηνή. Έχουν έρθει εδώ. Πιστεύουν ότι τους γυρίζουν στο Λος Άντζελες. Είναι αυτές οι τιμές, αλλά όχι, είμαστε στην Ελλάδα ακόμα. Είναι δύσκολο να προσαρμοστείς, γιατί έχεις βγει αυτοκίνητα παντού. Οδηγάς. Αυτοκίνητα παντού παρά τη βενζίνη. Έχει διαδικασία. Αυτά θα μείνουν στον δρόμο και θα γίνουν μετά μουσείο. Η εμπειρία σου πώς ήταν, η απόφασή σου ήταν σωστή, θεωρείς? Ναι, το να πω στο Survivor. Ναι. Ναι, ναι, θα το ξανακάνω. Γιατί είναι μια εμπειρία μοναδική. Δεν νομίζω να μπορείς να ζήσεις εύκολα. Μα δεν ζείτε καθόλου εκεί. Δεν είναι θέμα εύκολα. Όσοι παρακολουθούν το λένε. Δεν μπορώ. Θέλω με το χιούμορ σου πάντα. Δεν μπορώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Όχι, είναι πραγματικά κάτι τελείως μοναδικό. Δεν ξέρω αν μπορείς να το ζήσεις. Δεν μπορείς να το ζήσεις καθόλου αυτό το πράγμα. Ζεις σε μια ζούγκλα. Πες μου λίγο κάτι τώρα. Ναι. Επειδή, ας πούμε, και οι άλλοι που έχουν έρθει, όλοι οι παίκτες και τα λοιπά, κατά καιρούς μου έχουν πει αυτό ότι είναι κάτι πάρα πολύ μοναδικό. Εσύ, σε τι φάση βρισκόσουν όταν πήρες την απόφαση να πας? Εσύ τώρα, αρχικά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι τώρα, πριν φύγεις, ναι, ήσουν υπεύθυνος σε ξενοδοχείο? Μάλιστα, ναι, ήμουνα στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Συγχαρητήρια. Προϊστάμενος ήμουν. Προϊστάμενος, ακόμα καλύτερα. Τότε, τι σε έπιασε εκεί, είπες τώρα, εγώ το παρατάω και πάω να κάνω αυτό? Ενώ ποια ήταν η ανάγκη σου, τι ήθελες να μετρήσεις, πέρα από το έπαθλο? Θα σου πω, επειδή όλη μου τη ζωή ήμουν αθλητής. Σε σχολείο ήμουν πάντα, είμαι το χορό, με Λάτιν. Λάτιν είσαι καθηγητής? Ήμουνα καθηγητής, ναι. Ήσουνε. Χόρευα και με την Νικολέτα Μαυρίδη για πολλά χρόνια. Μπράβο, την Νικολέτα, τη θυμόμαστε, την ξέρω. Και τι σε πιάνει? Άρα για να καταλάβω, μου λες τώρα χορευτής. Θα στο ενώσω. Γενικά, επειδή πάντα ασχολούμουν με τον αθλητισμό και ξαφνικά τον παράτησα. Ξεκίνησα να δουλεύω, αφοσιώθηκα στα ξενοδοχειακά, σε άλλες δουλειές κτλ. Μου λείψε τόσο πολύ ο ανταγωνισμός, η αθλητικότητα, κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, βαρέθηκα τη ρουτίνα να ξυπνάω το πρωί. Να μπαίνω στο αυτοκίνητό μου, ναι, να πηγαίνω στη δουλειά, να κάθομαι, να γυρνάω πίσω. Και το αντικατέστησες με το ξυπνάω το πρωί. Πονάει το σώμα μου όλο. Πεινάω, δεν έχω πληθεί. Πολύ καλύτερο. Είμαι χάλια, πάω να κάνω και έναν αγώνα. Μπας και φάω μισή φρατζόλα. Ωραία ανταλλαγή. Εκτίμησες τα προηγούμενα σου μετά από αυτό? Ότι εντάξει, οκ. Okay. Εκτίμησα πολλά πολλά πράγματα, σίγουρα. Στο παιχνίδι μετά, δηλαδή όταν είσαι μέσα, λες, εκτιμώ τη ζωή μου έξω. Τελικά η ζωή μου είναι πολύ ωραία έξω. Είδες, κακός πήγες, παιδί μου. Εσύ βέβαια θέλω να. Σημασία ότι εσύ είσαι πιο άλλη περίπτωση, γιατί το παρακολουθούσες, δεν μπήκες από την αρχή. Οπότε ναι, να το παρακολουθούσες, παρόλα αυτά είπες θα πάω. Δηλαδή, πήρες και όλο το feedback ότι τι γίνεται εκεί πέρα και τι με περιμένει. Ναι. Ήξερες πιο πολλά από όσα μπορεί να ξέρουν μεταξύ τους. Έβλεπες τα επεισόδια, εννοώ, με κάποιο τρόπο. Έβλεπα τα επεισόδια και πραγματικά μετά σταμάτησα να παρακολουθώ τόσο πολύ. Α, okay. Δηλαδή, 10 επεισόδια πριν μπω στο παιχνίδι, δεν τα είχα δει. 5-10 επεισόδια, ας πούμε. Εντάξει. Δεν τα είχα δει. Και με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε, Γιώργο, είσαι Αθήνα? Λέω, ναι, ποιος είναι? Κάθεσαι, μου λένε, ναι, είμαστε από το Survivor. Λέω, ναι. Μπαίνει στο παιχνίδι, λέω, μισό λεπτάκι, ήμουν σε μια καφετέρια. Σου είπαν έτσι, κάθεσαι, πια λες, και του δώσανε 6 εκατομμύρια λίρες. Όχι, επειδή μίλαγα, την ήξερα την κοπέλα. Την ήξερε την κοπέλα. Και βγαίνω έξω και λέω. Παιδιά, αυτό ήταν φεύγω. Ναι. Άρα λοιπόν είσαι χαρούμενος. Είμαι. Εσύ λοιπόν, βλέποντας το παιχνίδι, όταν πήγες στο παιχνίδι πια μέσα, ήσουν παίκτης, είδες κάποια πράγματα που ήταν αλλιώς από αυτά που έβλεπες έξω? Για τις προσωπικότητες συζητάω αυτή τη στιγμή. Σου πω. Κοίτα, σίγουρα αυτό που βλέπουμε είναι όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα γίνεται. Okay. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί η κάμερα να είναι 100% από πάνω. Όχι, όχι, γι' αυτό σου λέω. Σίγουρα δεν βλέπουμε. Ναι. Βλέπουμε μονταρισμένο και βλέπουμε μάλλον τα πιο σημαντικά που θεωρεί κάποιος για να προχωρήσει η ιστορία. Ναι. Ενώ εσύ μέσα από αυτά τα επεισόδια που έβλεπες και είχες βγάλει προφανώς κάποια συμπεράσματα ότι αυτός είναι έτσι, αυτή η τύπησα είναι έτσι. Ναι. Εγώ με αυτόν θέλω να συνεργαστώ. Ναι. Απογοητεύτηκες καθόλου από πρόσωπα? Χωρίς να μου πεις πια. Θα σου πω τι έγινε. Εγώ πριν μπω στο παιχνίδι. Και όταν μου κάναν την ερώτηση με ποιον παίχτη δεν θα έκανες παρέα, ποιον δεν θα γούσταρες πολύ μέσα στο παιχνίδι, γυρνάω και λέω,
θα ψιλοαγχωνόμουν λίγο με το Σπύρο το Μαρτίκα, δεν πολύ ψήνομαι. Το φαρμακοποιώ, λες. Μπαίνω μέσα όμως και τον γούσταρα πολύ. Αλήθεια. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Μήπως και η Βρυσίδα που τον ερωτεύτηκα, τι είδε. Μου έκανε εντύπωση. Γενικά προσπάθησα έτσι να γνωρίσω όλα τα άτομα, όλα τα παιδιά, προσωπικότητες κτλ. Αλλά σίγουρα μέσα στο παιχνίδι, με πείνα, με κακουχίες, με νεύρα, με αφαγεία. Πολλά νεύρα. Ναι, είσαι 24 ώρες. Τσίτα τα νεύρα σας. Είναι και όλιος, δεν βοηθάει τα νεύρα. Όχι, καθόλου, καθόλου. Πολύ εκτεθειμένοι ήσασταν. Όχι, αφού ξυπνάς λίγο και δεν μπορείς να βλέπεις τον άλλον πλέον που είναι δίπλα σου και μπας, ξυπνάς το πρωί και σε μένα το λες. Ποιον μπορώ από εδώ. Μόνο την πόθα. Να σου πω λοιπόν, οπότε εσύ τώρα εκεί πέρα όμως έκανες παρέα όχι με τον Σπύρο τόσο πολύ, δηλαδή πιο κοντά ήρθες με τον Σόι Λέδη. Με τον Άρη έκανα παρέα, με τη Μέη και με τη Σοφιάνα. Τον Άρη, της αρέσει ο Άρης, της αρέσει όλοι.